Λοιπόν, συζητούσαμε έτσι να πάρουμε λίγο, να αρχίσουμε από τα θέματα της οικονομίας. Είναι το ενθαρρυντικό, το θετικό που σημειώνουμε εμείς και συμφωνείτε και εσείς μαζί μας. Το γεγονός ότι υπουργοποιείται ο κύριος Wilbur Ross και φαίνεται τελικά με βάση την ενημέρωση που είχαμε και πριν από λίγο από τον κύριο Περσιάνη ότι τελικά δεν θα πωλήσει, θα αποξενωθεί το κομμάτι των στοιχείων της εταιρείας του, δεν θα το πωλήσει, αλλά αυτό που λέμε είναι ότι ο Wilbur Ross, πλέον υπουργός εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών, θα είναι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στην μικρή Κύπρο. Ο κύριος Ross θα ορκιστεί μεθαύριο ως υπουργός εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών. Δεν θα είναι υπουργός εμπορίου της Κύπρας, για να είμαστε προσγειωμένοι για τα συμφέροντα της χώρας του. Θα λειτουργεί, αλλά το ότι γνωρίζει την Κύπρο, επένδυσε στην Κύπρο, αυτό είναι ένα πολύ πολύ θετικό θέμα για την Κύπρο. Και πρέπει ως Κύπρος, με την καλή έννοια του όρου, να χτίσουμε πάνω στην γνώση του κυρίου Ross για την Κύπρο και την οικονομία της. Το γεγονός ότι μένει όμως, κύριε Νεοφύτου, με την έννοια ότι δεν θα πωλήσει το μερίδιό του, μας δείχνει ότι είναι ψήφος εμπιστοσύνης. Δηλαδή ο άνθρωπος ήρθε εδώ για να μείνει και οι αριθμοί συνηγορούν ότι μπορεί να το κάνει, με την έννοια ότι η πορεία της οικονομίας, για να λέμε και το στραβού το δίκιο, πήρε μπρος. Οι στροφές είναι θετικές. Δεν μπορώ να σχολιάσω εάν θα πουλήσει ή όχι τις μετοχές. Μάλιστα. Δεν ξέρω ακριβώς τι προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία τέτοιου θέματος. Το λογικό είναι ότι να απαγορεύει τη συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, αλλά το όπως έγραψαν όλα σχεδόν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πες ότι πουλά τα περιουσιακά του στοιχεία, δηλαδή όποιος πάρει ένα πολιτιακό αξίωμα πρέπει να πουλήσει κινητή και ακίνητη περιουσία του. Λίγο παράξενο μου φάνηκε, δεν ξέρω τι νομοθεσίες παραλαμβάνω που υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά και στην υπόθεση ότι πουλάει τις μετοχές του, δεν πουλάει τη σχέση και την εμπειρία του και δεν ξεγράφεται αυτή η σχέση και η εμπειρία που έχει με την Κύπρο. Επειδή αναζητούνται πηγές χρηματοδότησης και τις λύσεις, για να πάμε έτσι και λίγο προς το κυπριακό, είναι ένα καλό χαρτί ο κύριος Ross ή ο κάθε Ross, κύριε Νεοφύτου, που γνωρίζει, αν θέλετε, την κυπριακή πραγματικότητα και το τι τεκταίνεται αυτή τη στιγμή σε σχέση και με το κυπριακό. Κοιτάξτε, σε αυτόν τον τόπο δημιουργούμε κάποιες φράσεις, κάποιες τοποθετήσεις κλισέ και τις επαναλαμβάνουμε από πρωίας μέχρι νυχτός. Ποιος θα πληρώσει το κόστος της λύσης? Τι είναι κόστος? Για εξηγήστε μου. Ποιο κόστος? Της λύσης. Ένα κομμάτι είναι... μιλήσεις. Ένα κομμάτι είναι... Εξηγάει γιατί είναι φράσεις κλισέ που τις επαναλαμβάνουμε. Και όταν θα μπούμε στην συγκεκρινοποίηση, πελαγώνουμε. Ποιο είναι το κόστος για σας παρακαλώ, για να σχολιάσω. Ένα είναι οι αποζημιώσεις που θα δοθούν, κύριε Νεοφύτου. Αποζημιωθείς που θα δοθούν πού και από ποιον? Στους πρόσφυγες, για παράδειγμα, που δεν θα επιστρέψουν. Στους πρόσφυγες που δεν θα πάρουν μέρος της περιουσίας. Έστω αυτό. Κάποιοι πρόσφυγες μπορεί να πάρουν το σύνολο της περιουσίας, μέρος της, μπορεί να πάρουν ως ανταλλαγή. Και καλά, αυτός που θα κρατήσει την περιουσία του ελληνοκυπρίου θα την πάρει δωρεά. Μάλιστα. Δηλαδή, για το κόστος της μίλησης. Έχουμε προεξοφλήσει από τώρα, δηλαδή, ότι αν ένας Τουρκοκύπριος έχει 50 στρέμματα που αξίζουν 2 εκατομμύρια στις ελεύθερες περιοχές και έχει στις κατεχόμενες περιοχές 100 στρέμματα,
που ανήκουν σε Ελληνοκύπριο, και αν ακόμα υποθέσουμε ότι μετά από τους διακανονισμούς κρατάει και τα 100 στρέμματα, ναι, ότι θα τα κρατήσει χωρίς να πληρώσει την εξτραξία τους. Και χτίζουμε κάθε μέρα εδώ και δεκαετίες και μιλούμε για κόστος. Και δεν πρόκειται να υπάρξει η συμφωνία στο περιουσιακό χωρίς να ξεκαθαρίσουν αυτά τα απλά πράγματα. Δεν έχουν ξεκαθαρίσει ακόμη, κύριε Νεοφυτού. Κατά την άποψή μου, ναι, μόνο με την αναγνώριση του ιδιοκτήτη και το σεβασμό στην αρχή της ιδιοκτησίας, για μένα είναι ξεκάθαρο. Ναι. Από τη στιγμή που αναγνωρίζεται και δεν παραγράφεται και δεν μπορούσε να παραγραφεί ποτέ το δικαίωμα της ιδιοκτησίας, αυτή η ιδιοκτησία έχει αξία. Uh-huh. Αν μου επιστραφεί, καλώς. Αν μου ανταλλαγεί με ίση της αξίας περιουσία, πάλι καλώς. Uh-huh. Εάν μου επιστραφεί τμήμα της, για το υπόλοιπο πρέπει να αποζυμωθώ σε μια λογική αξία. Αυτοί οι αριθμοί, κύριε Νεοφύτου, που ακούγονται 10, 20, 30, 40, 50 δις, μας έχουν βομβαρδίσει έτσι συνεχώς με όλους αυτούς τους αριθμούς. Έγινε κάποιο είδους, κάτσαμε κάτω, βάλαμε να κάνουμε μία εξίσωση και είχαμε ένα αποτέλεσμα, τρέξα σενάρια. Από πού προκύπτει? Γιατί δεν ρωτάτε αυτούς τους αριθμούς? Επειδή ο Δημοκρατικός Συναγερμός είναι και μεγάλο κόμμα και γνωρίζω πάρα πολύ καλά ότι και εσείς θα κάνατε αυτή την εξίσωση, κύριε Νεοφύτου. Ρωτώ, ακούσατε καμιά φορά τον αδερφό Νεοφύτου να μιλήσει για δεκάδες δισεκατομμύρια? Για δεκάδες όχι. Και κόστος. Αυτοί που καθημερινά παίζουν με τον φόβο, κινδυνολογούν, βγαίνουν με συνθήματα, γιατί δεν το ρωτήσετε να σας φέρουν μια μελέτη τι εννοούν 20-30 δισεκατομμύρια κόστος. Μέχρι και 70 ακούσαμε, κύριε Πρόεδρε. Από πού τα βγάζουν, από πού τα βγάζουν, θεωρούν δεδομένο ότι θα χαρίσουμε τις περιουσίες μας. Ναι. Έτσι θεωρούν. Άρα θα τις διεκδικήσουν. Οι ανεκείνοι θεωρούν και δέχονται ότι θα χαρίσουμε τις περιουσίες μας στους οποιουσδήποτε χρήστες, και ότι θα έρθουν κάποιοι τρίτοι να δώσουν αποζημιώσεις, εμείς τέτοιες προσεγγίσεις δεν δεχόμαστε. Εάν κάποιος χρήστης, είτε Ελληνοκύπριος, είτε Τουρκοκύπριος, γιατί μπορεί να είναι ο χρήστης του κέντρου αναψυχής στο Μακέζι, που είναι Ελληνοκύπριος. Εάν κρυθεί με βάση τα κριτήρια ότι θα κρατήσει το κέντρο αναψυχής στο Μακέζι, θα εκτιμηθεί εκείνη η αξία. Εάν είναι 5 εκατομμύρια, εάν δεν έχει αντίστοιχη περιοχή στα κατεχόμενα για να την ανταλλάξει, αυτός που θα του μείνει το κέντρο αναψυχής πρέπει να βρει τα ποσά να αποζημιώσει τον Τουρκοκύπρι. Μάλιστα. Ο ίδιος. Ο ίδιος να το κάνει. Το αντίστοιχο και το Τουρκοκύπρι. Και αν δεν έχει τα λεφτά ο χρήστης και δεν έχει τις δυνατότητες, τότε πρέπει να επιστρέψει την περιουσία αφού αναγνωρίζεται το δικαίωμα της ιδιοκτησίας. Μα ζούμε σε μια εποχή, το 2017, στον σύγχρονο κόσμο, με την χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και πρέπει να πάψουμε αυτή την συνθηματολογία από πρωίες μέχρι νυχτός. Φτάνει να γίνουμε ένα σοβαρό κράτος, να γίνουμε μια σοβαρή κοινωνία, να έχουμε ένα σοβαρό πολιτικό διάλογο με επιχειρήματα, να είμαστε διαβασμένοι και να μην κρατούμε από πρωίας μέχρι νυχτός ένα μικρόφωνο, να δημιουργούμε ένα πολεμικό κλίμα και να λέμε του κόσμου τα συνθήματα τα οποία επαναλαμβάνονται δυστυχώς και από τους λειτουργούς των μέσων μαζικής ενημέρωσης, γιατί γίνονται κουβέντες κλισέ. Αφού γίνουσα τώρα, δηλαδή η βολή είναι και για η βολή είναι και για τους δημοσιογράφους, κύριε Πρόεδρε. Για όλο το σύστημα, γιατί αναπαράγονται συνθήματα. Όταν κάνω δημοσιογραφική διάσκεψη, πρέπει να απαντώ στο σύνθημα του κάθε ενός
που βγαίνει κάθε μέρα.